Είναι μαζί μας ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Λεωνίδας Ολτίδης. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε, νομίζω, τον πρώην πρόεδρο της Παπακεδονικής, ο οποίος ανέλησε τη θέση των κομμάτων ενώπιση των ευρωεκλογών για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ θα ζητήσω μια επιβεβαίωση αναφορικά με το ποια είναι ακριβώς η θέση του ΚΚΕ για την ιστορία αυτή. Κύριε Στολτίδη, και είναι και το πρώτο μου ερώτημα, αν θέλετε, για την παρουσία του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή. Έλατε. Ένα πολύ σπουδαίο θέμα που απασχολεί συνολικά τον ελληνικό λαό, αλλά πρέπει να πούμε και σε σχέση με τη δική μας αντίληψη ότι είναι μια επιλογή των αστικών τάξεων, και αυτό είναι το πρόβλημα, των αστικών τάξεων της χώρας μας και της γειτονικής χώρας, που έχουν αποδεχθεί το σχεδιασμό, το στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ να βάλει καλύτερα το πόδι του στην περιοχή, να ετοιμάσει τους λαούς ξεκοκαλίζοντας τους προϋπολογισμούς τους για να ενισχύσουν με πολεμικό υλικό και να ετοιμάζουν οι ίδιοι λαοί να γίνουν κρέα στα κανόνια των υπεριαλιστών όταν, εφόσον έχουν αφήσει ήδη αλυτρωτισμούς μέσα σε αυτή τη συμφωνία, έχουν βάλει ήδη την πυρίτιδα για να την αξιοποιήσουν τη στιγμή ακριβώς που χρειάζεται. Και με αυτή την έννοια πάντα, για να συμμετέχουν και οι λαοί στους δικούς τους σχεδιασμούς, αξιοποιούν όλους τους ανθρώπους, όλους τους μηχανισμούς που ετοιμάζουν ουσιαστικά το δηλητήριο στη συνείδηση του κάθε λαού ενάντια σε κάθε άλλο λαό, και αξιοποιώντας την προκειμένη περίπτωση και το θέμα το ονοματολογικό. Δεν είναι επιλογή των λαών, είναι επιλογή των αστικών κυβερνήσεων, ακριβώς για να βάλουν καλύτερες θέσεις για τους καπιταλιστές τους σε κάθε χώρα διαφορετική στη μοιρασιά μέσω των σφαγέων του ΝΑΤΟ στην περιοχή, και βέβαια κάνοντας ουσιαστικά πόλο αντιπίνουν τη χώρα μας και τη χώρα τους απέναντι στον αντίπαλο του υπεριαλιστικού πόλου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προφανώς είναι η Ρωσία και η Κίνα, με ενδεχόμενα πολύ σοβαρά αντίπεινα την ώρα που θα αξιοποιηθεί η χώρα μας για επιθετικούς σκοπούς απέναντι σε οποιαδήποτε συμφέροντα άλλου υπεριαλιστικού πόλου. Οπωσδήποτε είναι ένα από τα διακυβεύματα αυτών των ευρωεκλογών, τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδος, κύριε Στολτίδη, η Συμφωνία των Πρεσπών. Ποιο είναι όμως, πιστεύετε, το βασικό διακύβευμα για ολόκληρη την Ευρώπη εν γέννη αυτών των ευρωεκλογών? Ναι, και γιατί γενικώς είμαστε μέσα σε αυτή τη μάχη και γιατί, σε τι πράγμα καλούμε το λαό μας. Θα μου δώσετε μόνο σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ, δίνοντας κωδικοποιημένα τη συνολική εικόνα, θυμίζοντας το λαό μας ότι λέμε από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια από το 57, τέλος πάντων εκεί που διατυπώθηκε με τη συνθήκη του Μάστριχτ το ξεκίνημα, ας πούμε, της στρατηγικής της στα γεμάτα, ότι μαζεύτηκε μια παρέα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τι είπανε, ότι θα μπούμε στον ανταγωνισμό, θα ανοίξουμε όλη την Ευρώπη ανοιχτά τον ανταγωνισμό. Ξέρουμε ότι θα σκοτωθούμε, θα φαγωθούμε μεταξύ μας, ποιος θα κερδίσει ποιον, ποιος θα κερδίσει την οικονομική επιρροή του άλλου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, ότι απέναντι στους λαούς μας πρέπει να καθαρίσουμε όλες τις κατακτήσεις που κερδίθηκαν δεκαετίες και πήραν στα χέρια τους οι λαοί, έχοντας και ένα αντίβαρο τη Σοβιετική Ένωση, το σοσιαλιστικό μπλοκ, τότε που δεν μπορούσε να σταθεί ο καπιταλισμός με όρους μεσαιωνικούς να αντιμετωπίσει την κοινωνική πρόοδο του καπιταλιστικού συστήματος στην εποχή εκείνη. Αυτή η έφοδος έχει γίνει. Πώς το λένε, κεντρικός σχεδιασμός ήταν να τελειώνουν με τη σύνταξη να τη φτάσουν στα 300 ευρώ, να μην μείνει εργασιακή σχέση, συλλογικές συμβάσεις, ωράριο, σταθερό, να πάρουν όλη τη φορολογία, η οποία ούτως ή άλλως σκοτώνει στην κυριολεξία το λαό μας, και να την βάλουν μέσα στις τσέπες τους με έμεσους και άμεσους τρόπους, και να μην έχουν την υποχρέωση πλέον να χρηματοδοτούν τίποτα σε σχέση με την κοινωνική πρόνοια, την υγεία, την παιδεία. Έτσι, και να ετοιμάζουν, μόνο αυτό, να κλείσω μόνο αυτό. Για να συνοψίσω τη σκέψη σας, ναι. Λέτε ότι η επιβαλλόμενη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως λιτότητα σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι και το βασικό διακύβευμα, κύριε Στολτίδη. Αυτό λέτε. Είναι τα συμφέροντά τους, εδώ τα ονόμασαν μνημόνια και τα πειράτησαν όλα τα κόμματα τα οποία έχουν μαγκηγιαριστεί με όλους τους συνδυασμούς και τις συγκυβερνήσεις. Το ίδιο γίνεται και σε όλες τις άλλες χώρες. Τώρα σηκώνουν και το αντιφασιστικό μέτωπο ως κύριο διακύβευμα. Όλοι αυτοί ουσιαστικά που το έχουν κολλάψει, το έχουν εκθρέψει, το έχουν λουστράρει, έτσι. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και η δική μας αριστερή δίθεν κυβέρνηση έχει ετοιμάσει και την ποινική νομοθεσία, τον ποινικό κώδικα, τον καινούργιο, ο οποίος θα τους ρίξει στα μαλακά για να είναι πάλι στα χέρια των αφεντικών τους, των εφοπλιστών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να τσακίσουν το εργατικό κίνημα όταν χρειαστεί. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός τους, και αν θέλετε να το συνδέσουμε και με τα κυριαρχικά δικαιώματα που παίζουν τώρα και ανοίγει ουσιαστικά στα γεμάτα η κίνδυνη μέσω της αντιπαράθεσης για τη μοιρασιά των πετρελαίων στην Κύπρο, βλέπετε τα στελέχη τους πως και της κυβέρνησης αλλά και όλων των υπολείπων, ότι εδώ πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα τη μοιρασιά για να μην είμαστε μονάχο φάιδες.
Η αστική τάξη κάθε χώρας δεν έχει κανένα πρόβλημα να δώσει, να παραδώσει κυριαρχικά δικαιώματα όταν αυτό αφορά ανταλλάγματα για μια άλλη μερίδα κεφαλαίου η οποία, την οποία εκπροσωπεί. Και έχουμε δει αστικές κυβερνήσεις να παραδίνουν στα χέρια των χουντικών, των φασιστών, έτσι, τη διακυβέρνηση της χώρας όταν θέλουν να επιβάλλουν κάποιες τέτοιες εξέλιξεις. Ο λαός μας πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση. Είναι πολύ επικίνδυνος ο ρόλος της κυβέρνησης να τον καλεί σε επανάπαυση και ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι είναι παιχνίδια της Τουρκίας μόνο για πολιτικούς σκοπούς. Mm-hmm. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Θα τεθούν ζητήματα αδιαφυσβήτητα μοιρασιάς των ενεργειακών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους. Και ο λαός μας δεν πρέπει να εμπλακεί. Προσφυγικό, λέτε. Προσφυγικό. Προσφυγικό είναι μια πληγή του καπιταλισμού η οποία αξιοποιείται από τις αστικές κυβερνήσεις όλων των χωρών για να εκτρέψουν τον προσανατολισμό των λαών και στη δική μας την περίπτωση, ότι ένας από τους κύριους παράγοντες που οι οικονομίες τους δεν πάνε καλά, που πολλές φορές οι πρόσφυγες τέλος πάντων επειδή πρέπει να τους περιθάλψει κάποιος ή πρέπει να τους βρει δουλειά, παίρνουν τη δουλειά αλλωνών, υπάρχει σχεδιασμός. Όλες οι κυβερνήσεις, άλλες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα συμφέροντα που έχουν, όπως η Ιταλία στη Λιβύη, η Γαλλία στη Συρία, έτσι, σαν συνασπισμός σφαγίασαν λαούς και με τη βοήθεια των ατολικών δυνάμεων, σφαγίασαν λαούς. Τους στείλανε, χιλιάδες νεκρούς και άλλους τόσους να μην μπορούν, εκατομμύρια, και άλλους τόσους να μην μπορούν να μείνουν στον τόπο τους ούτε καν για τα στοιχειώδη να επιβιώσουν. Αυτοί τρέξαν να φύγουν από εκεί. Τώρα τι κάνουν, σε ένα σχεδιασμό για να αλλάξουν και το σύνολο της οικονομίας και τις εργασιακές σχέσεις, τους αξιοποιούν. Ξέρετε, ξέρει ο λαός μας πολύ καλά ότι πόσο κόσμο, 1,5 εκατομμύριο, ζήτησε η Μέρκελ για τις βιομηχανίες της Γερμανίας, έτσι, και τι ηλικιακά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά θέλανε να έχουν, απορρόφησαν όλες τις χώρες, όλους αυτούς που χρειάζονταν, έτσι, ως στα σκλαβοπάζαρα των μεσαιωνικών χώρων εργασίας τους, και βέβαια μετά και θα τους αξιοποιήσουν για να ανεβάσουν το ρατσιστικό πνεύμα των λαών για να αξιοποιηθεί ουσιαστικά όταν χρειαστεί να κατασταλεί η εργατική τάξη, όταν καλεί σε διεκδικήσεις οργάνωση και ύψωμα του αναστήματός της, και βέβαια δείχνουν ότι πλακώνονται τελικά για το πόσους θα αναγκαστεί να περιθάλψει ο καθένας αξιοποιώντας μέρος του προϋπολογισμού του κάθε κράτους. Είναι εντέλος αποσανατολιστική αυτή η διαμάχη που γίνεται. Τη δουλειά τους την κάνανε μια χαρά, σφάξανε τους λαούς, τους αξιοποιούν σαν σκλάβους και ετοιμάζουν βέβαια και τον αποσανατολισμό του λαού σε αιτίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ένα λεπτό για να πείτε ό,τι θέλετε, δικό σας. Για όποιο θέμα θέλετε. Παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι δεν είναι Ευρώπη των λαών. Είναι αυτή η κλίκα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Έχει όλους το πολιτικό προσωπικό σε κάθε χώρα, το οποίο δεν εξετράπει καθόλου τις πορείες της στρατηγικής κατεύθυνσης που έβαλαν σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, καλός ή κακός, προφανές όμως, αναδείχθηκε σαν ο καλύτερός τους, σαν το καλύτερο υπηρετικό προσωπικό σε όλα. Και σε σχέση με την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ενίσχυση του δολοφονικού μηχανισμού, και σε σχέση με την παράδοση εργασιακών δικαιωμάτων, και σε σχέση με την υποχώρηση της χρηματοδότησης της κοινωνικής πρόνοιας, και σε σχέση με το ξεκλείρισμα ενός μιας μεγάλης μερίδας του λαού μας, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Ως στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκπλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό παίρνει τα συγχαρήκια και από τον Τραμπ, και το διαβολικό Τραμπ, και από τη Μέρκελ και από όλους τους ομοειδάτες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα είναι το διακύβημα για το λαό. Ή θα ενισχύσει, ή θα τους επικροτήσει για αυτό που κάνανε και θα τους δώσει το OK να πάρουν μεγαλύτερη φορά για να ξεκοκαλίσουν οτιδήποτε απέμεινε, ή θα βάλει από την Ευρωβουλή, εκεί που σχεδιάζεται αυτή η πολιτική, αυτή η στρατηγική, μέχρι το Κοινοβούλιο όταν θα έρθουν οι εκλογές για να γίνουν, να θεσμοθετηθούν, να γίνουν νόμοι, βέβαια στην τοπική διοίκηση με κομμουνιστές δημάρχους, για να αποσπάσουν όλα αυτά που θέλουν να τα δώσουν στα χέρια μερικών επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή, και βέβαια στο εργατικό κίνημα, εκεί που η τελευταία γραμμή και η κύρια γραμμή άμυνας, όσα κοιτάπια και να έχουν γράψει, να μην μπορέσουν να τα εφαρμόσουν πουθενά. Γιατί οι κομμουνιστές από το Ευρωκοινοβούλιο με την ενημέρωση του λαού τόσα χρόνια μέχρι το εργατικό κίνημα έχουν βάλει τις βάσεις για να ανασχεθούν αυτά τα μέτρα, και βέβαια σε πολλές περιπτώσεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για αντεπίθεση, κερδίζοντας κατακτήσεις και σε συλλογικές συμβάσεις να μην γίνουν πληστηριασμοί και επιστροφή εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι πολύ κλάδι και τα παραδείγματα τα οποία υπάρχουν. Αυτοί
Σας ευχαριστώ. Αυτό τον πόλο πρέπει να ενισχύσει ο λαός μας για να μπορέσει τουλάχιστον να αμυνθεί, να ανασχέσει την επίθεση και βέβαια αν επιλέξει να δώσει τέτοια δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να πάμε σε ανατροπή, με τα χαράς δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο σας.